Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Βιτάλη, υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριε Βιτάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία σε εσάς στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε αποκομίσει εσείς μέχρι στιγμής στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και όχι μόνο βέβαια και στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τι σας λένε οι πολίτες? Θα καταψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπερψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, θα στραφούν σε εναλλακτικές επιλογές όπως το δικό σας κόμμα ή ο κύριος Βαρουφάκης? Κοιτάξτε, εμείς σε όλη την προεκλογική μάχη και για αυτές τις εκλογές αλλά και σε όλη την εκλογική μάχη των ευρωεκλογών, περιφερειακών, δημοτικών, που ούτως ή άλλως είχαν πάρει και ένα χαρακτήρα πιο κεντρικής πολιτικής διαπάλης, ούτως ή άλλως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία προτάξανε τέλος πάντων σαν βασικό διακύβευμα τελικά ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Είχαμε και την εξέλιξη με την προκήρυξη των βουλευτικών, οπότε ήταν πιο κεντρική η διαπάλη, οπότε και εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα απευθύνθηκε πλατιά στο λαό, στην νεολαία, στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικρομεσαίους αγρότες, στις γυναίκες, από τις λαϊκές οικογένειες. Κάναμε μια πλατιά συζήτηση και το κάλεσμά μας, εμάς, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, για όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μέρα με τη μέρα τα βγάζει δύσκολα πέρα, έχει άγχος για το μέλλον το δικό του, το μέλλον των παιδιών του και καταλαβαίνει ο κόσμος βαθιά ότι και η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, πιο δύσκολη από τις προηγούμενες, ότι πρέπει να μην ασχοληθεί με το ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Ρόλο θα παίξει να υπάρχει μέσα στη Βουλή και έξω στον αγώνα ισχυρή αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση που στο μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που προτείνουν όλα τα άλλα κόμματα που είναι υποψήφια κατά τη γνώμη μας, μπορεί να είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οπότε, εμάς το κάλεσμα μας, να το πούμε έτσι απλά, είναι αυτές οι κάλπες να βγάλουν ισχυρό ΚΚΕ, άρα ισχυρή αντιπολίτευση και ισχυρούς αγώνες αμέσως μετά και από αυτές τις εκλογές. Κύριε Βιτάλη, θα ήθελα την γνώμη σας, την εκτίμησή σας, την ανάλυσή σας στο εξής. Ο κόσμος φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει την επιλογή του. Δηλαδή, μετακινήθηκε από τον δικοματισμό. Σας θυμίζω ότι το 12 είχαμε 18 τη Νέα Δημοκρατία, 12 το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν στρέφεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Τι είναι αυτό που εμποδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά τη συνέπεια που έχει επιδείξει, να πάρει στα χέρια του την πλειοψηφία των πολιτών? Εγώ έχω μία θεωρία. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξετε την θέση σας, ότι ουσιαστικά δεν θα ξαναγίνουν εκλογές άμα κερδίσετε, ότι αποφασίζουμε μια φορά και αποφασίζουμε για πάντα. Λοιπόν, αλλά η δική σας ανάλυση? Κοιτάξτε, αυτό είναι προσωπική σας άποψη. Ναι, γι' αυτό σας είπα. Ούτως ή άλλως, αν θέλετε να δείτε αναλυτικά και το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ένα κόμμα που έχει, πώς θα το πω, όχι πρόγραμμα μπροστά σε κάποιες εκλογές, πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης ξεκάθαρο, το οποίο περιγράφει και το πώς πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας, η οικονομία και η κοινωνία βασισμένη στο λαό και η κοινωνία τέτοια που θα απαντάει πραγματικές ανάγκες, αλλά και πλευρές, για παράδειγμα, της διακυβέρνησης, όπως αυτό το ζήτημα που βάζετε, είναι και μεγάλο ζήτημα, αλλά και οι ακροατές σας και εσείς σας προσκαλούμε, δεν προκαλούμε κανένα, σας προσκαλούμε να πάρετε να ρίξετε μια ματιά και να δείτε πραγματικά τι θα πει τέλος πάντων δημοκρατία, πώς πρέπει να είναι πραγματικά μια διακυβέρνηση που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός. Αλλά επειδή δεν είναι αυτό το διακύβευμα, δυστυχώς κατά τη γνώμη μας, δεν είναι αυτό το διακύβευμα, εμείς λέμε το εξής, ότι όντως, είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και πήρε πολλές επιλογές ο λαός και είδε και εξέλεξε, αν το θέλετε, και πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις. Δοκίμασε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις μονοκομματικές, δοκίμασε δεξιές κυβερνήσεις μονοκομματικές με εναλλαγή. Έτσι, με εναλλαγή. Δηλαδή, κόσμος που ψήφιζε το ένα, μετά πήγαινε και ψήφιζε το άλλο. Και ίδιος κόσμος, πολύ πιθανόν, τώρα δεν ξέρω εγώ τι, καταλάβατε τι ψήφισε ο καθένας ακριβώς, αλλά οι μετατοπίσεις είναι ξεκάθαρες. Δοκιμάσανε κυβερνήσεις οι οποίες είχαν τους σοσιαλδημοκράτες μέσα, δηλαδή το πάλε ποτέ κρατεό Πασόκ, τους νεοδημοκράτες μαζί με τσόντα κάποιους ακροδεξιούς του λαού, όπως θυμάστε. Δοκίμασε τεχνοκρατικές κυβερνήσεις.
παρόλα αυτά όλες αυτές οι κυβερνήσεις είχαν έναν κοινό παρονομαστή, ότι απρόσκοπτα δούλεψαν για να εξασφαλίζεται το κέρδος μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κερδοφόρησαν μόλις αυτές τις κυβερνήσεις, συνεχίζουν να κερδοφορούν. Και θα δείτε ότι και όλα τα κόμματα τα οποία τώρα διαγωνίζονται για την ψήφο, πέρα από το ΚΚΕ, αυτό η ανάπτυξη την οποία προτείνουν, η οποία είναι και μια θετική λέξη, λέει άλλος ανάπτυξη, καλό θα είναι. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη που προτείνουν είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, ανάπτυξη η οποία πατάει πάνω στη χαμοζωή, στη μισή ζωή πραγματικά, που ζει ο λαός σήμερα, γιατί είναι φθηνός και ευέλικτος. Αυτό προτείνουν δηλαδή, και θα δείτε ότι όλοι λένε ότι και τα μέτρα τα οποία προτείνουν, γιατί έχουν περάσει προηγούμενες εποχές που οι υποσχέσεις ήταν βαρύγδουπες κλπ. Θα δείτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, οι ελαφρύνσεις, ας πούμε, και τα μέτρα τα οποία προτείνουν, λένε, δείτε το πρώτο πράγμα που λένε, ότι είναι κοστολογημένα, λέει. Δηλαδή, τι κοστολογημένα, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν δεχτεί και οι δύο, ότι μέχρι το 2060 θα είμαστε υπό την εποπτεία και θα πρέπει να υπακούμε σε ματωμένα πλεονάσματα. Και αν κάτι από αυτή τη ληστεία, κατά τη γνώμη μας αυτό είναι μια συνεχιζόμενη ληστεία εις βάρος του λαού, αν κάτι μένει από το καρβέλι που έχουν κλέψει από το λαό, θα πετάνε και ένα ψίχουλο. Εμείς λέμε ότι αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να τη δει, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ έδειξε μεγάλη σταθερότητα σε όλες αυτές τις εκλογικές μάχες. Δηλαδή αυτός ο κόσμος, οι 300.000 συμψήφοι και στις τελευταίες εκλογές και στις προηγούμενες που πήρε το ΚΚΕ, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κόσμου, το οποίο δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν βολεύεται σε αυτή την κατάσταση, ότι δεν είναι επιλογή του, δεν είναι επιλογή του να ζήσει τη χαμοζωή την οποία σχεδιάζουν, και ότι καταλαβαίνει ένα πράγμα το οποίο και εμείς καταλαβαίνουμε, ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να το δεχτεί και να το ακολουθήσει κάποιος, ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και ότι χρειάζεται συγκέντρωση δυνάμεων κόντρα στον καπιταλιστικό μονόδρομο. Κύριε Βιτάλη, αν θέλετε κάνετε μια μικρή διακοπή στη σκέψη σας, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε στη συζήτηση μας. Συνομιλούσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα με τον κύριο Δημήτρη Βιτάλη, υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριε Βιτάλη, το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας θέσω έχει έρθει από ακροατή στη διάρκεια της συζήτησής μας και ουσιαστικά μπορείτε να πείτε ότι υποστηρίζει τη δική μου άποψη, λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, η κυρία Ελένη, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι προφανώς το πιο πιστό στις αρχές του, πρέπει όμως να προσαρμοστεί στις εξελίξεις του 21ου αιώνα. Δεν ξέρω αν το δέχεστε ως σκεπτικό ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα προσαρμοστούμε σε μία εξέλιξη του 21ου αιώνα. Σε αυτή που υπαγορεύεται, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα, αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι στην ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να, πώς να το πούμε έτσι, να συμβιβαστούμε με τον 21ο αιώνα αυτόν που θέλει στα παράλια της Μεσογείου χιλιάδες και χιλιάδες νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες κάθε χρόνο, θύματα του υπεριαλιστικού πολέμου που μένεται για τους δρόμους ενέργειας και πετρελαίου σε όλη τη Μέση Ανατολή, με ευθύνη των ανεπτυγμένων, σε πολλά εισαγωγικά, πολιτισμένων, προχωρημένων χωρών του δυτικού κόσμου. Μέσα σε αυτές και η δικιά μας χώρα, που παίζει το ρόλο του Μεντεσέ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, και βάζει σε κίνδυνο και το δικό μας λαό. Εμείς πιστεύουμε ότι η δικιά μας η γενιά, οι επόμενες γενιές, δεν μπορούν να ζήσουν χειρότερα από τις προηγούμενες, πράγμα το οποίο το δέχονται όλοι αυτή τη στιγμή, ότι θα ζήσουν οι επόμενες γενιές μέχρι το 2060 σίγουρα χειρότερα από τις προηγούμενες, γιατί εμείς λέμε ότι η επιστήμη, ή αν το θέλετε οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, οι παραγωγικές δυνάμεις, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, είναι ικανοί να παράξουν τόσο και παράγουν και σήμερα τόσο, ώστε να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε εμείς με αυτά δεν συμβιβαζόμαστε. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι παίρνουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις, τις οποίες καλοπροαίρετα μας κάνει κόσμος ο οποίος ακούει, αν το θέλετε μπορεί και να μην ψηφίζει το ΚΚΕ, απλά
ακούει και σου λέει εντάξει, έστω αυτό το ότι αυτοί δεν τα γυρίσανε ποτέ. Δηλαδή λένε, είναι προφανές, λένε τα ίδια, αλλά με έναν καλό τρόπο. Ξέρετε, σας αγαπάνε, αλλά δεν φτάνουν στο σημείο στην κάλπη να σας στηρίξουν. Γι' αυτό σας λέω, μήπως πρέπει να δείτε τι εμποδίζει τον κόσμο να φτάσει να πάρει το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στο χέρι του. Ωραία. Εμείς κάνουμε όλη αυτή την περίοδο και όποιος μας συνάντησε στον δρόμο και ο κόσμος που μας ακούει τώρα, εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα ξεκάθαρο και λέμε ότι καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι κάποιος μπορεί να μην ούτε να αποδέχεται αυτή τη στιγμή όλες τις θέσεις του ΚΚΕ, αλλά κανένας, πιστεύουμε, που θέλει να ακούσει τέλος πάντων και με ψυχρό μυαλό να σκεφτεί αυτά που του λέμε, δεν μπορεί να πει ότι δεν επιβεβαιωθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Οπότε, επειδή είναι πολύ κρίσιμες κατά τη γνώμη μας αυτές οι εκλογές στις 7 του μήνα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να έχει, αν το θέλετε και τις παρατηρήσεις που μπορεί να έχει για τον τρόπο που λέμε κάποια, για τον τρόπο που μπορεί να εκφέρουμε το λόγο μας, να πούμε κάποια πράγματα κλπ. Πάντως όλα αυτά τα θεωρούμε πολύ μικρά εμπόδια, να το πούμε έτσι, για να κατασπαταλήσει ένα όπλο όπως είναι η ψήφος, ένα από τα όπλα που έχει, να το κατασπαταλήσει αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό λέμε, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας, ο αυτοαπασχολούμενος, ο εργαζόμενος, ο νεολαίος, ο οποίος βλέπει τη ζωή του μέρα με τη μέρα να γίνεται πιο δύσκολη, να τιμωρήσει τους υπεύθυνους που τον έφτασαν μέχρι σήμερα εδώ και να κάνει το βήμα αυτή τη φορά να εμπιστευτεί το τίμιο ΚΚΕ που ποτέ, ακόμα και με πολιτικό κόστος και εκλογικό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί το ΚΚΕ έχασε σε προηγούμενες εκλογές πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, ποτέ δεν συμβιβάστηκε και πάντα ήταν ξεκάθαρο στις θέσεις τους και πάντα ό,τι δύναμη είχε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στους Δήμους κτλ. Την κατέθεσε και τον τελευταίο του υποψήφιο και τον τελευταίο του εκλεγμένο τον κατέθεσε στις ανάγκες του καθημερινού αγώνα και της πάλης του λαού. Οπότε εμείς δεχόμαστε, να το πούμε έτσι, την καλοπροαίρετη κριτική, να το πούμε έτσι, αλλά λέμε ότι πρέπει να σκεφτεί και ο συνομιλητής μας, αυτός ο οποίος σκέφτεται, και υπάρχει πολλοί κόσμος τέτοιος, το ξέρουμε, που σκέφτεται μήπως στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι τώρα είναι η ώρα να το κάνει με ζεστή καρδιά και ψυχρό μυαλό. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιτάλης, υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριε Βιτάλη, καλή επιτυχία στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο.